Χρειάστηκαν χρόνια που επισημαίνονταν από πολίτες και μήνες μετά το χαμό του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου για να ανοίξουν ουσιαστικά οι διαδικασίες ελέγχου και κοπής των άμεσα επικίνδυνων δέντρων στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Αν δεν είχε πέσει το δέντρο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, θα ήταν το 15ο από αυτά τα 14 που σήμερα η Διεπιστημονική Επιτροπή που δημιουργήθηκε αποφάνθηκε ότι πρέπει άμεσα να κοπούν. Συμπέρασμα, στο Ηράκλειο αυτή την ώρα την ίδια δραματική κατάληξη μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιφέρουν ακόμη 14 δέντρα που η Επιτροπή προτείνει στο Δήμαρχο Ηρακλείου άμεσα να απομακρυνθούν. Εμείς νομοδοτούμε αυτά τα 14 από τα 23 δέντρα ότι πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα. Αυτό θα πάει στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος θα κρίνει σε συνέχεια αν θέλει να ενστερνιστεί ο ίδιος την απόφαση αυτή και να ζητήσει από την υπηρεσία να κάνει πρακτικά κοπής και να προχωρήσει τη δουλειά της ή θα τα εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται κυρίως για πεύκα στην περιοχή του Μασταμπά, στις οδούς Σμπόκου, Ιερολοχητών και Ατσιπάδων, αλλά και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που κατά καιρούς μαζί με το μοιραίο δέντρο είχαν απασχολήσει και τα ρεπορτάζ της Κρήτη TV, ως δέντρα με αυξημένη επικινδυνότητα. Επιστήμονες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ελέγχοντάς τα ένα προς ένα, κατέληξαν ότι αυτά τα 14 άμεσα πρέπει να κοπούν, ενώ υπάρχουν 9 ακόμη που θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος με το ερώτημα των άμεσα επικίνδυνων. Μία συναπόφαση περί του τι πρέπει να γίνει για τα πλέον επικίνδυνα δέντρα, ώστε να προλάβουμε να μην έχουμε επανάληψη του δυσάρεστου τραγικού δυστυχήματος. Σε αυτά τα δέντρα έχουν ήδη προσθεθεί 17 που μαζί με 40 έως 60 ακόμη θα χρειαστούν σε επόμενο χρόνο επανέλεγχο, που θα πρέπει όμως να χρησιμοποιηθούν ειδικά όργανα για τον έλεγχο του ριζικού συστήματος και του βαθμού σύψης του κορμού, που αν και έχουν ζητηθεί, όπως τόνισε ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, πολύ πριν το δυστύχημα, η γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα δεν έχει επιτρέψει μέχρι και σήμερα αυτά τα ειδικά όργανα να ενισχύσουν την ελεκτική διαδικασία. Η Υπηρεσία Πρασίνου έχει αναγνωρίσει σε πρώτη φάση τα 100. Από αυτά 83 επιλέγησαν να μου υποδειχθούν ως επικίνδυνα από την Υπηρεσία Πρασίνου και στη συνέχεια από αυτά είπαμε ότι θα αξιολογηθούν 40. Μερικά από αυτά ήταν επικίνδυνα, οπότε δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη γνωμάτευση, ήταν δηλαδή διαγυμνού οφθαλμού επικίνδυνα, ενώ στα υπόλοιπα 40 έχει διεξαχθεί αρχικός οπτικός έλεγχος και αξιολόγηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει και ενόργανη ανάλυση, στην οποία έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε ζητήσει τα όργανα πριν από ένα χρόνο, αλλά οι διαδικασίες είναι λίγο αργές στο δημόσιο. Στη Διεπιστημονική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα και συμμετέχουν εκτός από το Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ηρακλείου, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τόνισε ότι έστω και με καθυστέρηση οι διαδικασίες που ξεκίνησαν θα πρέπει να επεκταθούν και στον τομέα των έργων που μέχρι σήμερα εκτελούνται δίχως να υπολογίζονται τα δέντρα και η επιβάρυνση που αυτά δέχονται από τις εργασίες. Δεν ξέρω αν κάναμε μια καλή ουσιαστική αρχή, σίγουρα όμως πιάσαμε την άκρη του νήματος και ελπίζω ότι η Δημοτική Αρχή και κάθε Δημοτική Αρχή από εδώ και στο εξής, όσον αφορά το αστικό πράσινο αλλά και τα τεχνικά έργα, θα κοιτάξουν να το δουν πιο επισταμμένα και πιο σοβαρά. Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Εχμής» της Κρήτη TV, η οικογένεια του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου εξέφρασε την οργή της για την κατάσταση με τα δέντρα στο Ηράκλειο και τη στάση της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τους ελέγχους και τις καθυστερήσεις. Έχετε καλύψει αυτή τη στιγμή τον κόσμο που μένει στο Ηράκλειο, που περπατάει κάτω από τα δέντρα, που περνάει κάθε μέρα τη Δημοκρατία, πώς κόσμος, τον έχετε καλύψει με τις απαντήσεις σας αυτή τη στιγμή, αυτό θεωρείτε? Νομίζω ότι έχω καλύψει, γιατί μιλάω. Θα πέσει κάποιο άλλο δέντρο στο κεφάλι του, στο κεφάλι των παιδιών τους.